κορίτσια είναι από την Πρωτοβουλία Γυναικών. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε μια ομάδα γυναικών, η Πρωτοβουλία Γυναικών ενάντια στην Πατριαρχία και θέλουμε να πάρουμε 2-3 λεπτά από αυτή την παράσταση για να πούμε δύο λόγια για την ένταση της έμφυλης βίας και τις γυναικοκτονίες που μας έχουν σοκάρει τον τελευταίο καιρό. Απέναντι στην πατριαρχική βαρβαρότητα, καμία γυναίκα μόνη. Ιανουάριος 2020, Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής της Πέτρου Ράλη. Κατά εξακολούθηση σεξουαλική παρενόχληση μεταναστριών από μπάτσους. 18 Μαρτίου 2020, Κηφισιά. Δολοφονία γυναίκας και της φίλης της από τον αστυνομικό πρώην σύζυγό της, ο οποίος της πυροβόλησε σε δημόσια θέα με το υπηρεσιακό του όπλο. 4 Απρίλη 2021, Μακρινίτσα. Δολοφονία της 28χρονης Κωνσταντίνα και του 30χρονου αδερφού της από τον πρώην άντρα της. 11 Μαΐου 2021, Γλυκά νερά. Δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν από τον άντρα της. 22 Ιουνίου 2021, Πετράλωνα. Ξυλοδαρμός και βιασμός εργαζόμενης που πήγε να καθαρίσει σπίτι. 10 Ιουλίου 2021, Ηλιούπολη. 18χρονη κοπέλα καταφέρνει να αποδράσει από σπίτι που την κρατούσε έγκλειστη, την κακοποιούσε και την εξέδιδε συστηματικά μπάτσος, στον οποίο απευθύνθηκε προκειμένου να σωθεί από τον πατέρα της που τη βίαζε από τα 11. 17 Ιουλίου 2021, Φολέγανδρος. Δολοφονία της 26χρονης Γαριφαλιάς από τον 30χρονο σύντροφό της. Σήμερα, 30 Ιουλίου 2021, Δάφνη. Δολοφονία 35χρονης γυναίκας με μαχαιριές από τον άντρα της. Αυτά αποτελούν μόνο τα πιο ιδεχθή από ένα πλήθος αποτρόπαιων εγκλημάτων έμφυλης βίας, των οποίων έχουμε γίνει μάρτυρες το τελευταίο διάστημα. Και αυτά μόλις 3 χρόνια μετά το βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι που τάραξε τις ψυχές μας. Λες και δεν μας φτάνει που είμαστε αναγκασμένες να δουλεύουμε 10 και 12 με μισθούς πείνας, αδυνατώντας να επιβιώσουμε. Λες και δεν μας φτάνει που πρέπει να δουλεύουμε σε σκατοδουλειές για να σπουδάσουμε. Λες και δεν μας φτάνει που δεχόμαστε καταστολή σε κάθε μας απόπειρα διεκδίκησης χώρου και χρόνου ανάσας. Λες και δεν μας φτάνει που πολλές από εμάς είμαστε έγκλειστες σε φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σε ακραίες συνθήκες συνωστισμού, που σήμερα εν μέσω πανδημίας είναι δολοφονικές. Λες και δεν μας φτάνει που σήμερα ερχόμαστε αντιμέτωπες με τη φυσική επίθεση στα σώματα και τις ψυχές μας από ένα καλά οργανωμένο καπιταλιστικό πατριαρχικό σύστημα που γεννά και συγκαλύπτει γυναικοκτόνους και βιαστές. Όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο επιδεινώνεται η επίθεση που δεχόμαστε σε όλα τα πεδία και έτσι εντείνεται σήμερα με ραγδαίους ρυθμούς και η έμφυλη βία. Η σημερινή υγειονομική κρίση, με ό,τι αποτέλεσμα αυτή φέρει στην οικονομία, άρα και στις δικές μας πλάτες, ο αναγκαστικός εγκλεισμός στο σπίτι, με τις προφανείς επιπτώσεις που έχει για χιλιάδες γυναίκες και παιδιά, αλλά και η ολοφάνερη συγκάλυψη και ενορχήστρωση κυκλωμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης από το κράτος, είναι όλα αυτά που ενισχύουν την επίθεση στα σώματα και τις ψυχές μας. Όλη αυτή η συγκυρία διαμορφώνει ένα πλαίσιο λυσαλέας επίθεσης στις γυναίκες. Μιας επίθεσης που δεν μας αφήνει χώρο να ανασάνουμε. Δεν υπάρχει κάποιος έξω από εμάς, τις γυναίκες και τους άντρες της τάξης μας, να απευθυνθούμε για βοήθεια, γιατί το κράτος και οι θεσμοί είναι αυτοί που συμπληρώνουν το παζλ της έμφυλης βίας και φροντίζουν για την αναπαραγωγή ενός πατριαρχικού συστήματος βίας και εξουσίας που σαπίζει. Σε άλλες χώρες, σε άλλο χρόνο, σε αντίστοιχες συνθήκες της ίδιας επίθεσης, έγινε κεντρικό σύνθημα των γυναικών των μας σκοτώνουν. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε το «καμία μόνη», που μέρες τώρα κοσμεί τα κέντρα των ελληνικών πόλεων. Δεν θα μας σκοτώσουν, γιατί δεν θα αφήσουμε καμία γυναίκα της τάξης μας μόνη απέναντι στο κοινωνικό κανιβαλισμό, την κρατική επίθεση και την πατριαρχική βαρβαρότητα. Δεν θα μας σκοτώσουν, γιατί θα βρούμε όλες αυτές τις γυναίκες που κακοποιούνται στο χώρο δουλειάς, στο σπίτι, στη γειτονιά και θα τις καλέσουμε σε κοινό αγώνα και οργάνωση ενάντια στην πατριαρχία, το κράτος και το κεφάλαιο. Να οργανωθούμε για να γκρεμίσουμε το σάπιο κόσμο που γεννάει την έμφυλη βία, το μίσος, την εξαθλίωση, τη φτώχεια, τις ασθένειες, τη λαιλασία της φύσης και της κοινωνίας. Σε ένα κόσμο που δεν μας χωράει, να οργανωθούμε για να χτίσουμε συλλογικά τον κόσμο που θα χωράει όλους τους κόσμους. Καμία άλλη δολοφονημένη.
και πιστεύω ότι δεν θα ήσασταν εδώ αν το σκεφτόσασταν. Τι δουλειά έχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση σε μια συναυλία? Η τέχνη οφείλει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Και οι καιροί αυτοί απαιτούν ένα τέτοιο ύψος. Καμία, κανένας μόνος. Λοιπόν. Και μιας και τα λέγαμε, έρχεται το επόμενο τραγούδι.